Γεια σου, Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα, εσύ δεν έκανες πολύ επιτυχημένη εμφάνιση χθες. Ναι, δεν τα καταφέραμε και τόσο. Ξεκίνησε λίγο δύσκολη αυτή η εβδομάδα για σένα. Σήμερα, πού με το καλό έχεις σκεφτεί να πας? Λοιπόν, σήμερα θα βγω με τις φίλες μου, την Κάιλι και την Κένταλ, τις αδερφές Τζένερ, και θα πάμε σε ένα εμπορικό για καφέ. Δεν είμαστε Ελλάδα. Ναι. Ζαμέ. Είναι πολύ καλές σου φίλες. Είναι κολλητές. Κολλητές. Θα με διάσημη επώνυμη. Wanna be. Ωραία. Τέλεια. Γυρίζω. Ναι, ναι, γυρίζεις προς την παίκτριά σου και θα ήθελα η Ιβόνη να μου σχολιάσει αυτό που βλέπει. Εμένα μ' αρέσεις. Ευχαριστώ. Εντάξει, υπάρχει λίγο μπέρδεμα, η αλήθεια είναι, πάνω σε αυτό το look. Δεν ξέρω, ξέρεις τι, δεν μ' αρέσει που η τσάντα έχει... Είναι το ίδιο print με το πουκάμισο. Ναι, αλλά μου άρεσε που το είχα συνδυάσει τα συγκεκριμένα. Είναι άλλο χρώμα, ίδιο print, ναι. Ναι, και το ίδιο print το μαντίλι, θα ήθελα λίγο να ήταν διαφορετικά. Τώρα, συγγνώμη, αυτό πώς το έκανε? Πιο καλέ. Το ίδιο print. Τα βρήκε στο ίδιο μαγαζί. Είναι τη συγκεκριμένη εταιρεία, ναι. Αλλά τα υπόλοιπα τα μέσα είναι τελείως διαφορετικά. Και να είναι τόσο όλο ίδιο, δεν ναι, ναι. Πετυχαίνει. Αυτά τα δύο είναι τη ίδια εταιρεία. Τα έξω. Θα ήθελα μια σκέτη μαύρη τσάντα. Ναι. Και ένα μονόχρωμο μαντίλι. Εγώ προσωπικά. Γιατί πέφτει το μάτι στη γραμμή από την μπότα, έντονο το παντελόνι εντυπωσιακό, το print του από το πουκάμισο πάλι μπερδεύει. Οπότε θα μ' άρεσε. Για λίγο mix and match το έκανα, δηλαδή να δώσει λίγο ναι, το κάτι. Εντάξει, όχι ότι είναι άσχημο, απλά είναι λίγο μπερδεμένο. Αυτά θα άλλαζα. Okay. Ευχαριστούμε, Ιβόνη. Τζόρτζια. Τα μαλλιά σου είναι πάρα πολύ ωραία. Τα έχεις πίσω από τα αυτή, έτσι πολύ απλά και λιτά. Τα έχεις κουρέψει πίσω, τα είδα. Μου αρέσει πολύ το top, το παντελόνι και το παπούτσι. Τα άλλα δεν μου κάθονται. Και να σου πω και την αλήθεια, και το παντελόνι θα το ήθελα όλο βινίλ, να μην έχει το ύφασμα από μέσα. Αυτά κατά τα άλλα, ωραία. Οκ, ευχαριστώ. Εντάξει. Μισά-μισά. Εγώ δεν έχω βαθμολογία. Θέλει. Όχι, δεν θα πάρω. Θα ρωτήσω. Όχι, θα ρωτήσω τώρα που μου το πες. Θέλω να μου πει η Βρυσίδα. Χωρίς σχόλια. Ένα βαθμό. Βρυσίδα, βρήκες και εσύ, παιδί μου. Γιατί, αγάπη μου. Ένα βαθμό. Ένα βαθμό. Όχι ένα βαθμό. Θα σου βάλω ένα βαθμό. Με τα δικά μου τα σχόλια δεν θα τα πω, αλλά θα σου έβαζα. Εγώ θα βάλω μισό όμως, γιατί εμείς μπορούμε. Δυόμιση. Εντάξει, το δυόμιση το ξανακούσαμε. Τέλος πάντων, ήρθε η ώρα της Κριτικής Επιτροπής, Αλεξάνδρα. Okay. Μπορείς να περάσεις. Για να μου πει ο Στέλιος για την Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα μου. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα λαχούρια. Ωραία τα λαχούρια, αλλά θεωρώ ότι δεν ταιριάζουν καθόλου με το βινίλ. Δηλαδή, αυτές οι υφές που έχουν η τσάντα, το πουκάμισο και το... Εντάξει, το... Η τσάντα, το πουκάμισο και το μαντίλι. Το μαντίλι όχι τόσο, δεν με ενοχλεί τόσο, αλλά το πουκάμισο και η τσάντα δεν μου ταιριάζουν καθόλου με το παντελόνι. Mm-hmm. Το οποίο από μόνο του είναι μια χαρά. Και εγώ θα το θέλα όλο βινίλ, όπως είπε και μια κοπέλα πριν. Αλλά αυτό που με ενοχλεί περισσότερο, ξέρεις ποιο είναι, φαντάζομαι. Όχι, γιατί το λέτε αυτό. Γιατί... Όχι, όχι είναι μας. Τα παπούτσια. Γιατί κάτι δεν πάει καλά εκεί, βλέπω πολύ τα δαχτυλά σου. Είναι κάλυψη αυτό το παπούτσι. Ναι. Και νομίζω ότι σε όλες έτσι θα φαινόταν, σε όλες τις κοπέλες. Έτσι. Ναι. Μπορεί να θέλει κάποιο τρίκ, μπορεί να μην έπρεπε να το βάλεις. Δεν ξέρω. Θέλει γύψινη κάλτσα. Μπορεί να θέλει γύψινη κάλτσα. Θα την κάνει. Αλεξάνδρα, ας το τακούν είναι... Το τακούν είναι ωραίο, εντάξει, έχει κάτι. Είναι όλα τα λεφτά το τακούν. Ναι. Μια δική του φιλοσοφία. Κανονικά. Εγώ νόμιζα ότι θα έλεγες για το τακούν, να σου πω την αλήθεια. Και μετά όταν είπες για τα δάχτυλα ότι φαίνονται. Δεν τα βλέπεις εσύ. Παναγία μου, πού τα είδες. Ναι, αφού το είπες όμως το παρατήρησα. Γιατί στην αρχή είχα μείνει στο τακούνι. Άρα δεν ενοχλεί το δάχτυλο τελικά. Εν τέλει. Εμένα... Για μένα, για εκείνους που τα βλέπουν όλα, δεν γίνεται. Βλέπω μία με τις υφές και τις ποιότητες και τα, ένα μπέρδεμα πάρα πολύ μεγάλο. Okay. Αλλά αφού θα βγεις με την Κάιλι και την Κέντα... Ναι, όλοι επιτρέπουν. Τις αντέγραψα λίγο σήμερα. Αλεξάνδρα μου, ας ξεκινήσουμε με το παπούτσι, μιας και τελειώσαμε. Σίγουρη. Ναι, έτσι να δω ότι... τι έχεις δει και εσύ. Δεν μ' αρέσει αυτό το παπούτσι. Θεωρώ ότι δεν σε βοηθάει καθόλου στην εικόνα, στο ύψος, σε τίποτα δεν σε βοηθάει. Είναι λάθος το ύψος, λάθος το fit, η εφαρμογή δηλαδή. Το ύψος γιατί είναι λάθος? Γιατί σε κοντένει. Με κοντένει. Ναι. Παπούτσι. Σου κόβει το πόδι δηλαδή, σε πολύ άσχημο σημείο. Είναι και φαρδί. Οπότε το πόδι σου που είναι πολύ μικροκαμωμένο φαίνεται
σαν σωλήνας, μέχρι το γόνατο, κατάλαβες, δεν έχει καθόλου γάμπα κτλ. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι κοντένι. Εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει που έχει αυτή τη διαφορά στο φάρδος, κατάλαβες. Θα ήθελα, αν που ήταν κάλτσα, να ήταν κάλτσα. Και με ενοχλεί πάρα πολύ το σημείο με τα δάχτυλα. Δηλαδή, πραγματικά δεν είναι ωραίο να φοράς ένα παπούτσι το οποίο παραμορφώνεται το σχέδιό του λόγω κατασκευής του παπούτσιου. Δεν κατάλαβες. Οπότε δεν μπορούσε καμία κοπέλα εν τέλει να το φοράσει. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Σε σένα δεν θα ήθελα να το δω. Γιατί μένει και πολύ λεπτά τα πόδια μου και εσύ δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Είναι κρίμα δηλαδή. Από εκεί και πέρα δεν μου αρέσει το συνδυασμό με τα λαχούρια γιατί είναι καλοκαιρινό με χειμωνιάτικο. Δεν μου αρέσει αυτή η εικόνα. Θα το προτιμούσα χωρίς τίποτα. Ούτε το πουκάμισο, ούτε την τσάντα. Το φουλάρι μου αρέσει. Με το ντεμπαρτέρ αυτό το έξωμο, την μπλούζα που σου πάει πάρα πολύ στο σώμα και σου αναδεικνύει το σώμα σου. Το κόλαν μου αρέσει και με αυτές τις δύο που θα πας στέκεται, αλλά δεν νομίζω ότι στέκεσαι στο ίδιο ύψος μαζί τους και αυτό δεν είναι ωραίο. Θα μπορούσες πάρα πολύ καλά να είσαι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Καλή, πιο ωραία από αυτές είναι. Α, γι' αυτό το λέω. Βασικά. Ακριβώς. Δεν είμαι και τρελή φαν. Είσαι τόσο πολύ όμορφη κοπέλα. Είναι και μικροκαμωμένες κοπέλες. Και σεξι. Δεν θα είσαι μία από τις φίλες. Κατάλαβες. Και δεν θέλω αυτή την εικόνα για άρα σένα. Θα είμαι λίγη δίπλα τους. Νομίζω ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κεφάλι σου. Μ' αρέσουν αυτοί οι τόνοι αυτή τη στιγμή στο μακιγιάζ σου που είναι γήινοι. Γιατί η εικόνα είναι αρκετά σεξι, αν την απομονώσεις. Οπότε αυτό το ισορροπεί και του δίνει ένα κλάσ. Μ' αρέσει που είναι τα μαλλιά σου πίσω, αλλά δεν μ' αρέσει το πάντρεμα των στοιχείων. Αυτό. Χάρη. Είσαι πιο θηλυκή από αυτές. Αυτό είναι σίγουρο και πιο εντυπωσιακή. Δεν το συζητάω. Απλώς αυτές έχουν τον αέρα και έχουν και ωραία υφάσματα. Ενώ τα ρούχα που φοράνε είναι όλα ακριβά. Δεν ξέρω αυτό τι είναι. Θέλω να σου πω ότι είναι σαν λινό αυτό το μακερό το πάνω. Καμία σχέση. Εσύ έχεις ντυθεί τσιντουράτο σήμερα. Φοβερή γόμα αυτό το πράγμα. Παρεπιπτόντως μου αρέσουν πάρα πολύ και τα παπούτσια. Είναι πολύ trendy και τα υποστηρίζεις. Το τακούνι δεν το συζητάω. Είναι φλας από τρέιλερ. Ήλιο, κόκκινο, άσπρο, δεν το συζητώ. Αντανακλαστήρα από κάτι ποδήλατα που έχουμε, τα βάζουμε στις σέλες πίσω. Ήλιο. Τα βρίσκει δηλαδή. Και, μα το κοίταγα από όταν περπάτησες. Και φυσικά το μαντιλάκι του συγχωρεμένου του Σιλινού, ό,τι πρέπει εδώ. Μαριχουάνα, stop, τελείως. Το κεφάλι σου όμως, ωραία, είσαι σαν Αμερικάνα, Καλιφορνέζα. Πάντα έκανες εσύ σαν Καλιφορνέζα, ξέρεις. Είσαι the beauty, the blonde beauty, καταλαβες. Δεν ταιριάζει πολύ αυτό που φοράς το ρηχτό επάνω. Είναι πολύ βαμβάκι, πολύ βαμβάκι. Επομένως, μόνο αυτό μας τα χαλάει λίγο. Ναι, πιο πολύ απ' όλα. Και το μαντιλάκι και το παπούτσι επιμένει, κυρία. Αλεξάνδρα μου, έχω περιέργεια να δω τι βαθμούς θα πάρεις με αυτή την εμφάνιση σήμερα. Πάνω μου. Λοιπόν, θα βαθμολογήσετε. Εννοείται, είναι καιρό είναι. Μιλάμε μια μισή ώρα για το φλάσ. Λοιπόν, και επίσης έχω πει ότι δεν έχεις πολύ ψηλό λαιμό. Καλή, μια χαρά είναι ο λαιμός μου. Μισό λεπτό. Μια χαρά είναι. Δεν ψηλό το πόδι. Ήθελα να το πει στον καιρό, είχε σκάσει. Μην το αγκώνει. 1,50 με τα χέρια στην ανάταση. Πόσες φορές έριξε με αυτά τα κολάρα του τραυματία και λέμε μην τα βάζεις αυτά τα pullovers. Κάτι γίνεται. Δεν ξέρω, η κόμη σου είναι. Χάρη, μπορεί να συνεχίσει να τα λες αυτά, να βρεθείς εσύ με κολάρο. Πρόσεξε. Σωστό και αυτό. Τρία λοιπόν από μένα. Έστω. Γιατί εντυπωσιακή. Το πανοφόρι. Ένα για την κάθε φίλη έχει βάλει. Ένα εσύ, ένα η Κάιλ και ένα η Τέλεια. Το τρίο Λαύρα. Α, εγώ. Κοίτα, αν έχεις αντιγράψει μία εικόνα λοιπόν, ή δεν την έχεις αντιγράψει καλά, ή η εικόνα ήταν λάθος. Δεν είναι ωραίο αυτό. Είχε που πολλά like όμως. Δεν έχει καμία σημασία. Όχι. Καμία σημασία. Like από πού. Από πού. Σωστό. Και για ποιο λόγο. Παγκόσμια. Και για ποιο λόγο. Okay. Δεν είναι πάντα τα like για το στυλ. Πιο χαμηλά. Μα δεν μ' αρέσει τίποτα, βρε Αλεξάνδρα. Δηλαδή είσαι πιο όμορφη της παρέας που είπες, είσαι πιο όμορφη. Και είσαι λιγότερη. Λιγότερη, όχι τώρα. Πραγματικά υπερβάλλεται. Δεν είναι λιγότερη. Δεν υπερβάλλουμε. Λιγότερη. Στιλιστικά, ναι. Στιλιστικά. Παπούτσια, γόμες. Εμένα δεν μου αρέσουν. Σαμπρέλες φοράει. Ό,τι θες φοράει. Όταν πάνε για καφέ, επειδή και εγώ λίγο παρακολουθώ στο Instagram, δεν έχω δει να κάνουν και τρελά αντισύματα. Δηλαδή, δεν έχουν το όνομα που έχουν φτιάξει. Όχι, όχι. Δεν κολλάμε σε αυτό. Δεν κολλάω. Η εικόνα αυτή δεν είναι δεμένη. Δεν είναι ωραίο αυτό. Γιατί κατάλαβα στην αρχή ότι είναι και λίγη εικόνα μου δίπλα του. Όχι καλέ.
η εικόνα σου. Να σου πω γιατί το ανέφερα εγώ αυτό νομίζω, έτσι. Αυτή η εικόνα που μας παρουσιάζεις, ενώ είσαι μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα, ένα κορίτσι φρέσκο, όμορφο, εντυπωσιακό, σεξι, που θα μπορούσες 100% να κάνεις να γυρίσουν δύο μελαχρινές μια ξανθιά, θα σε κοιτάζαν όλοι, έτσι. Δίπλα τους, με αυτό το styling και με αυτή την οπτική, δεν στέκεσαι. Είσαι πιο πάνω και κατεβάζεις τον εαυτό σου. Γιατί είναι ούτε κρίμα. Ούτε για καφέ δηλαδή. Όχι, να σου πω κάτι. Ανέβαζες ένα άσπρο τίσερ. Βγάλει το πουκάμισο, βγάλει την τζάμπα, βγάλει τις μπότες. Και μια σαγιονάρα και στεκόσουν δίπλα τους, όλοι εσένα θα κοιτάγανε. Να. Με τόση πάλι πληροφορία, με τόσες πληροφορίες από παντού, από όπου και να το πιάσει. Okay. Πάλι θα σε κοιτάνε. Ποιο έχει μείνει που δεν έβαλε μάλιστα, βαθμό. Κυρία, εγώ έχω βάλει βαθμό. Μην έρχεστε. Σας λυπάμαι. Οχι για τώρα ένα. Εντάξει. Και θα έρθω εγώ εδώ αφού ήρθα. Θα πίσω κι εγώ. Λυπάμαι για το ποδαρόδρομο, κατάλαβε. Και ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα μου. Και ξέρετε ποιο θα έρθει τώρα. Ποιο. Ξέρετε. Όχι.